Επικαλούμαστε! Επικαλούμαστε! Και τιμούμε! Και μεγάλος Τον μεγάλο Έλληνα παγκοσμιοποιητή! Τον μεγάλο Έλληνα παγκοσμιοποιητή! Αλέξανδρο! Αλέξανδρο! Γιο του βασιλέα Φιλίππου! Γιο του Φιλίππου! Βασιλιά όλων των Ελλήνων! Βασιλιά όλων των Ελλήνων! στόχος, σκοπός και δυνατότητες των επικλήσεων, εντός και εκτός νομοτελίας. Ο άνθρωπος, από την φυσιολογία του, είναι κατεξοχήν ενεργειακό όν. Διώνει σε ένα περιβάλλον πλημμυρισμένο από ενεργειακές συχνότητες εκπομπών, φάσματα κλπ. Μέσα σε αυτό το ενεργειακό περιβάλλον, ο άνθρωπος ως ενεργειακό όν, επιδράται από αυτό και επιδρά επί αυτού, ως νομοτελειακή συνθήκη της οντολογίας του. Ο μηχανισμός επικοινωνίας με το περιβάλλον του είναι η πρόσληψη των περιβαλλοντικών συχνοτήτων μέσω των αισθήσεων της υπόφυσης και επίφυσής του, οι οποίες ενεργοποιούν τον εγκεφαλό του, δεχόμενος αυτές τις συχνότητες, ως ειδήσει. Ένας τέλειος μηχανισμός για την συνειδητότητα του ανθρώπου ο οποίος λειτουργεί σήμερα στην πλειονότητα των ανθρώπων, πλημελώς, συνήθως μόνο με τις πέντε αισθήσει της υπόφυσης και αυτές σε υπολειτουργία. Ο άνθρωπος επίσης επενεργεί στο περιβάλλον του ενεργειακά με την τεράστια πηγή ενέργειας που έχει η εγκεφαλική λειτουργία του, τη σκέψη. Μέσω αυτής της εκπομπής ενέργειας, ο άνθρωπος επηρεάζει το περιβάλλον του επειδή η συχνότητα της σκέψης του αποτυπώνεται στο περιβάλλον του και στο όρατο από το μικρότερο μόριο ύλη οποιασδήποτε μορφής, στερεάς, υγρής, αέριας, μέχρι στο απέραντο συμπαντικό στερέωμα του αόρατου περιβάλλοντος του. Είναι πλήρως κατανοητό ότι η συνειδητότητα του ανθρώπου αυξάνει όταν η σκέψη του αποστέλλεται σε παιδεία εντός της νομοτελειακής του ύπαρξης λόγω του ότι ο διάβλος μεταφορά της σκέψη του είναι αμφίδρομος, με συνέπεια να προσλαμβάνει και ο ίδιος συχνότητες από το πεδίο αποστολής της σκέψης του. Αναγνωρίζοντας ο άνθρωπος την πατρόα ουσία του γενεαλογικού του κώδικα, που περιλαμβάνει εξ ολοκλήρου το τεράστιο δημιουργικό πεπραγμένο της θεογονίας και κοσμογονίας, φθάνοντας μέχρι την ανέτιο αιτία, την αμέθεκτη πρωταρχική νόηση του άρι του ενός όλου φωτός, αναγνωρίζει τον ομοτελιακό μοναδικό περιβάλλον αποστολής της σκέψης του για συνειδησιακή επικοινωνία. Η συνειδησιακή αυτή επικοινωνία δίνει στον άνθρωπο μέσω της αντιληπτικότητας το ενεργειακό περιβάλλον που αναβιβάζει την δύναμή του, την ύπαρξή του, την γνώση του, την αυτογνωσία του και την σύνδεση με όλα τα μέρη του σώματος. Με την αποστολή της σκέψης του ο άνθρωπος, στο περιβάλλον που εντάσσεται η οντολογία, το ενισχύει ενεργειακά, με συνέπεια την συνεπαγόμενη αύξηση της δικιάς του ενεργειακής θέσης από αυτό, δηλαδή την συνολική αύξηση της ενεργειακής κατάστασης όλου του νομοτελειακού περιβάλλοντος του ανθρώπου. Αυτή η ενεργειακή σύνδεση γίνεται με τις επικλήσεις, από τους ανθρώπους προς το περιβάλλον που εντάσσεται η πατροαουσία τους. Χιλιάδες χρόνια πρωτού εμφανιστούν τα δόγματα, οι Έλληνες άνθρωποι επικοινωνούσαν με το περιβάλλον τους, ορατό και αόρατο, ως εκκλησία του Δήμου ή Απέλα, σε απόλυτο συντονισμό πολλών ατομικών ενεργειών για την δημιουργία ισχυρότερου επικοινωνιακού διάβλου, και αποτελεσματικότερη και δυνατότερη ενεργειακή προσέγγιση και σύνδεση με τις συμβατές συχνότητες της πατρόας ουσίας τους, αυξάνοντας την συνειδητότητά τους διαρκώς όσο ευρίσκοντο εντός αυτής της διαδικασίας. Αυτήν ακριβώς την σύνδεση, τα μιασματικά ιερατεία προσβάλλοντας την ομοτέλεια του ανθρώπου, διαπράττοντας τεράστια ύβρη κατά του δημιουργικού σχεδίου, με διαχρονική παρέμβαση Προσπαθούν να την αποκόψουν και να την στρέψουν με δολιότητα, ψεύδι και εικονική πραγματικότητα σε πεδία εκτός πατρόας ουσίας, μολυσματικά για τον άνθρωπο. Η ενέργεια του ανθρώπου όταν βρίσκεται εντός νομοτέλειας προάγει την συνειδητότητά του καθώς και το περιβάλλον του ενισχύοντας τα ενεργειακά. Αντιθέτως, η ενέργεια του ανθρώπου όταν διοχετεύεται εκτός νομοτέλειας δημιουργεί η ίδια περιβάλλον ενεργειακού εγκλωβισμού του ανθρώπου σε υπαρξιακή λύθη, η οποία παρεμβαίνει σε όλες τις εκδηλώσεις του βίου του, καθώς και σε όλο το περιβάλλον του. Αντικατέστησαν τον προορισμό της σκέψης του ανθρώπου από το περιβάλλον της πατρόας ουσίας του σε περιβάλλον εχθρικό προς αυτόν, το οποίο δημιουργείται από τον ίδιο τον άνθρωπο, με συντονισμό σκέψεων μέσω των θρησκευτικών λειτουργιών και τελετών, αντίστοιχα σε εκκλησίες, αντιγράφοντας την αληθινή ανθρώπινη συνήθεια, με κέντρο εστίασης αγάλματα ή εικόνες ψευδών ανύπαρκτων προσώπων, αποκαλούμενων ως κύριοι, άγιοι, όσοι κλπ. Οι επικεντρωμένες σκέψεις των ανθρώπων σε αυτά τα εικονοποιημένα, πλαστά και κύβδηλα πρόσωπα, δημιουργούν λόγω της ενεργειακής δυναμικής του ανθρώπου ενεργειακές οντότητες που τροφοδοτούνται από τους ίδιους τους ανθρώπους και να τους τροφοδοτούν ανταποδοτικά με μολυσματικές και μυαρές ενέργειες που καταβιβάζουν την υπαρξιακή του θέση, σκοτώνουν τον ίδιον και το περιβάλλον του, ορατό και αόρατο, κρατώντας τον δέσμιο λήθης ενεργειακής μόλυνσης και διαβίωσης σε συνθήκες εχμαλωσίας μακριά από την αλήθεια και την πραγματικότητα της ύπαρξής του. Είναι μέσα στην ομοτέλεια της φυσιολογίας του ανθρώπου η επικοινωνία του με το περιβάλλον της πατρόας του, που τον θέτει εντός της αλήθειας και της πραγματικής οντολογίας του. Ο συντονισμός σκέψεων με επικλήσεις εντός της πατρόας ουσίας είναι ο μοναδικός δρόμος σύνδεσης με το αληθινά δικό του περιβάλλον που τον ανελύσει σε όλα τα επίπεδα της ενσάρκωσής του και ο μόνος δρόμος που τον βγάζει από τον συνειδησιακό θάνατο, την λύθη και τον τοποθετεί στην αλήθεια της ύπαρξής του. Είναι ο μόνος δρόμος ανάκτησης της αυτογνωσίας του και της αναγνώρισης και ενσωμάτωσης στο περιβάλλον του, ορατό και αόρατο. Είναι ο μόνος δρόμος που η ενέργεια του ανθρώπου δυναμώνει το περιβάλλον του με ταυτόχρονη ενδυνάμωση του ίδιου, μετουσιώνοντας όλες τις μολυσματικές ενέργειες που δημιουργεί ο ίδιος σε ενέργειες νομοτελειακής ανέλυξης, που σημαίνει την ενίσχυση των ενεργειών που εντάσσονται στην πατροαουσία του με την ταυτόχρονη διαγραφή των αποστατικών ενεργειών από το περιβάλλον του και από την συνειδητότητά του. Εδώ σε αυτό το νερό τόπο! αυτό το νερό. to